Βρίσκομαι στο Ζάγκρεπ, είναι απόγευμα Τρίτης, 7 και 20, τοπική ώρα. Πριν από περίπου 5-10 λεπτά βιώσαμε ακόμη έναν μετασεισμό. Εδώ πέρα η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται μετά τον πολύ μεγάλο σεισμό, τον οποίο όλοι βέβαια νιώσαμε το μεσημέρι στις 12 και 20 τοπική. Ήταν ένας σεισμός ο οποίος μπορώ να το συγκρίνω με το σεισμό τον οποίο είχαμε ζήσει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1999. Μπορεί να ήταν και λίγο πιο ισχυρός ως προς τη διάρκεια αλλά και ως προς την ένταση, την ισχύ του. Εντάξει, για εμάς τους Έλληνες έχουμε την εμπειρία από αντίστοιχα φαινόμενα. Εδώ πέρα για την Κροατία όμως είναι κάτι πρωτόγνωρο ή θα έλεγα ακριβέστερα σχεδόν πρωτόγνωρο, γιατί ο πρώτος σεισμός ο οποίος ήταν πολύ ισχυρός εδώ πέρα στο Ζάγκρεπ ήταν τον Μάρτιο, στις 22 Μαρτίου του 2020. Εκείνος ο σεισμός ήταν ουσιαστικά το επίκεντρό του ήταν πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Νομίζω πρέπει να ήταν 3 με 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Ήταν μικρότερης ισχύος, αλλά λόγω της εγκύτητας ήταν ένας σεισμός τον οποίο δημιούργησε μεγαλύτερες υλικές ζημιές στην πρωτεύουσα. Παρ' όλα αυτά, ο σημερινός σεισμός είναι πολύ πιο ισχυρός, είναι 6,4. Αλλά είναι 60 χιλιόμετρα νότια της πόλης στο επίκεντρό του, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα ζεστός, αλλά οι υλικές ζημίες να μην είναι τόσες όσες ήταν τον Μάρτιο. Βεβαίως, στις περιοχές που ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο υπήρχαν ζημίες και δυστυχώς από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν και μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει για 2 νεκρούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση για την περιοχή και ο κόσμος είναι πολύ τρομαγμένος γιατί δεν έχει ζήσει αντίστοιχα φαινόμενα στο παρελθόν. Πριν από τον Μάρτιο του 20, ο προηγούμενος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 140 χρόνια πριν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κανένας από όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν ζωή δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία. Αποτέλεσμα, με το που γίνεται ο σεισμός, ο κόσμος πετάγεται έξω στους δρόμους, δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλείσαν τα καταστήματα, δηλαδή από το μεσημέρι, από τη μία η ώρα, τα καταστήματα εδώ πέρα δεν υπάρχει γενικό lockdown. Τα καταστήματα, τα εμπορικά λειτουργούν κανονικά, αλλά σήμερα λόγω των συνθήκων και των δεδομένων και αυτά κλείσαν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε καν εμπορική δραστηριότητα. Αυτό το οποίο ακούμε και ελπίζουμε είναι ότι δεν μιλάμε για έναν προσεισμό, διότι είχαμε αντίστοιχα έναν σεισμό εχθές τα ξημερώματα, ο οποίος έγινε και αυτός αρκετά αισθητός, βέβαια όχι τόσο όσο ο σημερινός. Εκείνος αποδεικνύεται ως προσεισμός της σημερινής δραστηριότητας, δεδομένου ότι αφορά και το ίδιο επίκεντρο. Οπότε ελπίζουμε αυτός πλέον να ήταν ο κύριος σεισμός και να μην έχουμε κάποιον ισχυρότερο ή αντίστοιχης ισχύος αυτές τις μέρες.